Για το περιστατικό το οποίο συνέβη το πρωί, αν προκαλεί ανησυχία και αν οι χειρισμοί σα ικανοποιούν, κύριε Ε, Νομίζω πω είναι ένα περιστατικό το οποίο καταρχά να το βάλουμε και σε μια σωστή βάση. Ένα ερευνητικό σκάφο ε. είναι μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, δεν έχει μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, που σημαίνει ότι είναι έξω από τα 6 μίλια. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι ένα στοιχείο το οποίο δείχνει μια πρόθεση από την πλευρά τη Τουρκία όξυνσης ενδεχομένως. Ίσως να αποτελεί και κατ μια, μια ε, στοιχεία όξυνσης μιας ε, ήδη τεταμένης κατάστασης. Ίσως, από την άλλη μεριά, γιατί υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, ε, να είναι και τροχιοδικτικές βολές... Ε, Ούτω ώστε να. Παίζουν με τα νεύρα μα. Ε, ίσως να προσμετρήσουν και τυχόν αντιδράσει. Το θέμα όμω είναι ποιο. Ότι πέρα από αυτό το γεγονό, ε, είναι αυτό το οποίο ήδη προανέφερα, ότι παρατηρείται μια όξυνση αυτή τη στιγμή τη κατάσταση και Πίσω από τη μεγάλη εικόνα, την οποία εύκολα αναγνωρίζουμε που είναι το σκάφο που μπαίνει μέσα, θα πρέπει να δούμε τι αιτίε οι οποίε τροφοδοτούν αυτή την κατάσταση. Και κατά την άποψή μα, την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματο, αυτή την κατάσταση, την επιθετικότητα τη Τουρκία την τροφοδοτεί το παζάρι με τι ΗΠΑ με την Τουρκία, η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που ουσιαστικά φραστικά καταδικάζει, αλλά επί τη ουσία δεν κάνει τίποτα δηλαδή, και το κάνει Αλλά και αντίστοιχα αυτό το... του ΝΑΦΟ. Αν σταματήσει αυτό το παζάρι που λέτε με του ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σταματήσει η τουρκική προκλητικότητα. Ε, Πεποίθησή μα είναι ότι δεν είναι κάτι που είναι ξεκομμένο ε, Τουρκία, Αμερική, Ελλάδα. Εντάσσεται μέσα στου γενικότερου ανταγωνισμού που υπάρχουν στην περιοχή. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό το παζάρι αποθρασύνει την τουρκική επιθετικότητα και βέβαια η τουρκική αυτή επιθετικότητα δεν έχει σχέση ούτε με την ψυχοσύνθεση του Ερντογάν, ούτε με κάποια άλλα στοιχεία εσωτερικά. Τροφοδοτείται από αυτά τα στρατεύματα. Κύριε Παναστάση, είμαστε έτοιμοι ω ε, στράτευμα εδώ. Και την πρώτερη εμπειρία, σα επικαλούμε. Ξέρετε, χθε ψηφίστηκε, νομοποιήθηκε, να το πούμε έτσι, το, η συμφωνία επέκταση των βάσεων. Mm -hmm. Και σκεφτόμουν τώρα το παραλίγυσα με αυτό το γεγονό. Mm -hmm. Δεν είναι ότι την επόμενη μέρα βλέπουμε την τουρκική προκλητικότητα. Α πούμε και υποθετικά, γιατί υποθέσει κάνουμε όσον αφορά τη, το δρομολόγιο του ερευνητικού σκάφου. Αλλά δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι ακόμα και με αυτά την δραματική παραχώρηση ελληνικού εδάφου για τι ανάγκε των ΗΠΑ να υποχωρεί κάτι, κάποια από τι απειλέ τι οποίε δέχεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με πρώτη και κύρια την απειλή εξανατολών. Αυτό είναι το στοιχείο. Τώρα, όσον αφορά να έρθω στο ερώτημα το οποίο μου θέσατε, mm -hmm. αν, είμαστε, δυνάμεις, αν είμαστε ναι. έτοιμοι. Ε, οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει, το προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων πραγματικά αυτή τη στιγμή υπερβάλλει αυτόν και αυτό το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Μέσα σε εξαιρετικά αντίξωε συνθήκε και σε μέτρα τα οποία παίρνονται ή, αν θέλετε, δεν παίρνονται για να βελτιωθεί σε κάποιο βαθμό η θέση του, και πιστεύω ότι είναι σε θέση να προασπίσουν τα σύνορά μα και τα κυριαρχικά μα δικαιώματα. Από την άλλη μεριά, όμω, βλέπουμε τμήματα σημαντικά. Πολύ χρήσιμα για την άμυνά μας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όπω είναι στη στοιχεία Patriot η οποία θα φύγει να πάει στο Ριάντ να προστατεύσει από πυράβλους, από βολές πυράβλων τα διελιστήρια της Αράμκο. Βλέπουμε φρεγάτα να πηγαίνει στο ορμού. Βλέπουμε να προετοιμάζεται η κυβέρνηση. Αν θέλετε να είναι σε συζητήσει, να στείλει επίλεκτα τμήματα, προφανώ και υποθέτουμε. Ε, δεν, θα, δεν θα το αφήσουμε αυτό στο απειρόβλητο. Εμεί το κρίνουμε. Αυτή ακριβώ τη συμμαχία κρίνουμε και αυτή κατακρίνουμε, αν θέλετε. Ναι. Άρα λοιπόν. Η, ε, ε, από τη μια μεριά το προσωπικό υπερβάλλει αυτόν, απ' την άλλη βλέπουμε την πολιτική της κυβέρνησης να ε, έχει τα μάτια στραμμένα στην ενίσχυση των υπεριαλιστικών αποστολών στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου και όχι να κοιτάζει ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αυτά τα στοιχεία όλα εμάς μας ανησυχούν. Και μας ανησυχούν γιατί βλέπουμε ότι η Ελλάδα ενώ διαφημίζεται ότι είναι μια νησίδα ειρήνης και, ασ... και ασφάλειας, αυτή την ειρήνη και την ασφάλεια την εξαγοράζει πώ με βάση στο Στεφανοβίκη, στη Λάρισα. Μέχρι. και δεν είναι λέξει. Είναι αποστολέ. Η Λάρισα, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, επιχειρούν από τι ακτέ τη Βορείου Αφρική μέχρι ναι. τα σύνορα τη Ρωσία και, και μαζεύουν πληροφορίε. Το Στεφανουβί και τα μαχητικά ελικόπτερα και τα μεταφορικά ναι. τροφοδοτούν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ που βρίσκονται απέναντι από τα ρωσικά στα σύνορα Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία. Δεν είναι λοιπόν η Ελλάδα νησίδα ασφάλεια. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τι πολιτικέ των κυβερνήσεων είναι μια αιστεία αναταραχή και πολέμων στην περιοχή μα. Και Μεχ, αυτό μάλιστα. σημαίνει ότι ο ελληνικό λαό είναι στοχευμένο από του αντιπάλου. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.